Είστε ηθικός αυτούργος των επεισοδίων, καθώς γι' αυτό σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία σχετικά με την κρίση που κάνατε σχετικά με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου για την υπόθεση της Συριάνας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ειλικρινά σας λέω ότι δεν περίμενα τέτοιο ακροδεξιό κατήφορο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι μιλώντας χθες στη Βουλή, εξέφρασα τις αρνητικές εντυπώσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί μετά από αυτή την οριακή απόφαση. Συγχρόνως όμως είπα ότι η κυβέρνηση καταδικάζει όλα αυτά τα οποία βιοπραγίες και λεκτικές επιθέσεις εναντίον της σύνθεσης του δικαστηρίου, όλων των δικαστών που συνέπραξαν στην έκδοση αυτής της απόφασης, είτε ήταν πλειοψηφία είτε ήταν μειοψηφία, πολύ δε περισσότερο είχα καταδικάσει ορισμένα μεμονωμένα επεισόδια τα οποία είχαν συμβεί εκείνη τη στιγμή έξω από το χώρο του εφετείου. Είναι προφανές, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η Νέα Δημοκρατία περίμενε χθες να συμβεί ό,τι συνέβη το 2008 στην Αθήνα. Και επειδή δεν της έγινε η χάρη, και περιορίστηκαν τα επεισόδια. Είναι σοβαρή καταγγελία αυτή, κύριε Υπουργέ. Μα είναι βέβαιο ότι αυτοί θα έτριβαν τα χέρια τους σήμερα, εάν είχαν συμβεί εκτεταμένα επεισόδια του Βεληνικού του 2008. Επειδή λοιπόν δεν τους βγήκε όλη αυτή η ιστορία, σήμερα προβαίνουν σε ανίκιες καταγγελίες και επιθέσεις, μη σταθμίζοντας ούτε αυτά τα οποία έχουμε με τρόπο κατηγορηματικό δηλώσει ενώπιον της Βουλής. Κύριε Υπουργέ, πέρα από την κρίση σας, όμως σας κατηγορούν ότι προχωρήσατε ουσιαστικά και σε μία αναφορά που είχε να κάνει με την εξέλιξη της υπόθεσης. Γιατί, κύριε Παναγιώτοπουλε? Ότι δηλαδή θα επανέλθει το δικαστήριο με νέα σύνθεση και όλα τα σχετικά. Και γι' αυτό σας κατηγορούν. Γιατί τι είπα? Είπα κάτι που δικονομικά δεν ευσταθεί? Ας μου το εξηγήσει κάποιος νομικός, διότι βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει την εκπροσώπησή της και επί νομικών θεμάτων στον κύριο Γεωργιάδη. Φαίνεται έχει γίνει πλέον καθεστώς το να γίνει η Νέα Δημοκρατία λαός. Ας υπάρξει κάποιος νομικός τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία να μου εξηγήσει πού δικονομικά αυτό το οποίο είπα δεν ευσταθεί. Το ζήτημα είναι ότι εχθές και εγώ και σήμερα άλλα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και ο δημοσιογραφικός κόσμος και πολίτες έχουν προβεί σε μία τοποθέτηση απέναντι σε αυτή την απόφαση η οποία εξεδόθηκε. Ναι, θέλω να τονίσω ότι η άποψη τουλάχιστον στο επιστημονικό μέρος, το οποίο προσεγγίσαμε, έχει να κάνει με την άποψη δύο δικαστών εκ των πέντε, οι οποίοι μειοψήφισαν. Δηλαδή εδώ δεν πρόκειται περί μιας αυθαίρετης γνώμης και άποψης, στηρίζεται σε νομικά επιχειρήματα, σε δικονομικούς λόγους, στους οποίους αναφέρθηκα αναλυτικά στη Βουλή, δεν χρειάζεται να τους επαναλαμβάνω να μην κουράσω, και που είναι πιθανότατο αυτοί οι ίδιοι λόγοι να αποτελέσουν και το σκεπτικό της μειοψηφίας του δικαστηρίου. Ναι. Θα το δούμε όταν καθαρογραφεί η απόφαση. Θα το δούμε στην εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι όμως ένα μεμονωμένο συμβάν σε σχέση με την κριτική που ασκεί η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη. Είναι μια σειρά από γεγονότα. Είχαμε την υπόθεση Νούρου Άνω που σας κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Έχουμε Με ποιο τρόπο παρενέβηνε εγώ στην κυβέρνηση, με τις συνομιλίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με τον Ισοβίτη και μάλιστα την Παρασκευή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, να ξεκαθαρίσουμε, σας παρακαλώ. Παρέμβαση στη δικαιοσύνη σημαίνει ότι πριν τη λήψη μιας δικαστικής απόφασης, κάποιος παρεμβαίνει για να επηρεάσει τη δικαιοδοτική κρίση των Ελλήνων δικαστών. Έγινε τέτοιο πράγμα? Με τη δημιουργία όμως αυτού του κλίματος αμφισβήτησης αποφάσεων όπως της χθεσινής ή άλλων αποφάσεων συνταγματικών δικαστήριων, ανώτατων δικαστήριων. Μα την ίδια απόφαση, αυτό δεν είπα, δημιουργεί ένα κλίμα κατά της δικαιοσύνης? Την ίδια απόφαση την αμφισβητεί η μειοψηφία του ίδιου του δικαστηρίου. Τι καθόμαστε και συζητάμε? Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Δύο δικαστές από τους πέντε είχαν μία διαφορετική άποψη. Αυτή την διαφορετική άποψη θα την εκθέσουν στο σκεπτικό της απόφασης και μπορεί να συμφωνήσουν κάποιοι επί της άποψης αυτής ή άλλοι να διαφωνήσουν και να συμφωνήσουν με την άποψη της πλειοψηφίας. Εδώ όμως πάνε ορισμένοι κύκλοι να δημιουργήσουν κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τη δημοκρατία. Τι πάνε να δημιουργήσουν? Προσέξτε, είναι προφανές ότι η δεξιά εδώ θέλει να επιβάλλει ένα κλίμα ότι τέλος πάντων κανένας δεν θα
μιλάει για δικαστικές αναγκές και το λέει τώρα, το λέει όψιμα που είναι στην αντιπολίτευση. Προσέξτε να δείτε κάτι. Για την ίδια υπόθεση, πιθανολογώ ότι είναι η ίδια υπόθεση, ο κύριος Δένδιας ως υπουργός δημόσιας τάξης δεν είχε απλώς διαφωνήσει με την άποψη του εισαγγελέα και του ανακριτή όταν είχαν αφήσει ελεύθερη μια κοπέλα και το αγόρι αυτό το οποίο είχαν προσαχθεί σε δίκη. Είχε πει συγκεκριμένα, σας το διαβάζω, ότι μειοψηφία λειτουργών της Θέμηδας εθελοτυφλή απέναντι στην πρόκληση της ένοπλης τρομοκρατικής δράσης. Αυτά είχε πει ο υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Εμείς δεν προβήκαμε ούτε σε απαξιωτικές εκφράσεις. Ίσα-ίσα είπαμε ότι θα προστατεύσουμε τους Έλληνες δικαστές να εκφράζουν ελεύθερα τη δικαιοδοτική τους κρίση, αλλά επί ενός συνολικού αποτελέσματος μπορεί οποιοδήποτε πολίτης αυτή τη χώρα να εκφράσει τη γνώμη του. Και η γνώμη του μπορεί να είναι επιδοκιμαστική μιας δικαστικής απόφασης ή να μην είναι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το θέμα μπορεί, είναι, κύριε Κοντονή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί όμως. Οποιοδήποτε νομίζω πολίτης της χώρας, εάν το κάνει στα πλαίσια του συντάγματος, των νόμων και της ευπρέπειας που πρέπει να διακρίνει τον πολιτικό λόγο, μπορεί να εκφράσει τη γνώμη πάντως, του. Όταν, Υπουργέ, γιατί όταν η γνώμη του είναι επιστημονικά καταχειρωμένη. Υπάρχει ένα κλίμα αναβρασμού στον χώρο της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο η χθεσινή απόφαση, η αντίδραση, ο σχολιασμός και όλα αυτά που συνέβησαν. Όμως το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε να σχολιάζονται από πλευράς της κυβέρνησης αποφάσεις. Όπως για παράδειγμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους φοροφυγάδες. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχουμε δηλαδή μία σειρά αποφάσεων όπου μπαίνουν στο μικροσκόπιο, μην πω στο στόχαστρο, πολλών κυβερνητικών παραγόντων οι αποφάσεις αυτής της δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι μία παρέμβαση ή δημιουργία ενός κλίματος αρνητικού για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Παρέμβαση. Γιατί είναι παρέμβαση. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας εκδόθηκε και μπορεί κάποιος να εκφράσει τη γνώμη του. Δηλαδή, ο διαπρεπής νομικός και καθηγητής μου, ο κύριος Σταθόπουλος, ο οποίος στο Βήμα της Κυριακής αρθρογράφησε και κονιορτοποίησε. Κονιορτοποίησε την απόφαση με νομικούς ισχυρισμούς και με βάση το Σύνταγμα και τις αρχές του Συντάγματος. Ο κύριος Σταθόπουλος έπραξε άσχημα. Δεν έπρεπε να το κάνει. Τι θέλουν να μας πούνε εδώ. Επομένως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε, όλες οι συνταγματικές αρχές, όλες και οι συνταγματικές εξουσίες υπόκεινται στην κρίση και στην κριτική. Κανένας δεν διαφεύγει ούτε της κρίσης ούτε της κριτικής. Ούτε η νομοθετική εξουσία, ούτε η εκτελεστική εξουσία, ούτε η δικαστική εξουσία. Και είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες δικαστές δεν επιδιώκουν και δεν επιθυμούν την αφωνία. Σας λέγω δε για να το πάντως, γνωρίζετε. Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές τους. Βγαίνουν πύρινες ανακοινώσεις από τις για αυτή ενώσεις την απόφαση, αγγελέων δικαστών. Για αυτή την απόφαση και για τις δηλώσεις που έγιναν με βάση μια επιστημονική προσέγγιση δεν υπήρξε καμία απόφαση κανενός συνδικαλιστικού οργάνου. Αντιθέτως, για τις απόψεις που είχε εκφράσει ο κύριος Δένδιας, οι οποίες ήταν απαξιωτικές και προσβλητικές για τους Έλληνες δικαστές, είχε εκδοθεί απόφαση της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων. Μέσα σε όλο αυτό, αν θέλετε, το πολεμικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση και στη μέση δικαιοσύνη, για το ποιος παρεμβαίνει, υπήρχε και η περίπτωση της κυρίας Στάνου. Όπου και αυτό κατακρίθηκε και κατηγορηθήκατε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι να ορίστε ότι η κυρία Στάνου έφυγε από τον Άριο Πάγο και κατευθείαν προσελήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού για την καλύτερη δυνατή στελέχωση της νομικής υπηρεσίας του γραφείου του. Και θεωρώ ότι καλύτερη επιλογή από την άψη της νομικής τεκμηρίωσης και ισχυροποίησης του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού από την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου δεν μπορούσε να υπάρξει. Υπό αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είναι υποκριτικά αυτά τα οποία λέγονται και σε τελευταία ανάλυση δεν αντιδικεί η κυβέρνηση με τη δικαιοσύνη. Αυτό θέλω. Πάντως αυτό το κλίμα βγαίνει. Μα, γιατί, κύριε Υπουργέ. Μα, κοιτάξτε, το κλίμα. Εάν οποιοδήποτε συνέχεια αμφισβητήσει τι αποφάσει τη δικαιοσύνη και μάλιστα. Με όχι, το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε. Γιατί το λέτε οι τηλεθεατές που μα παρακολουθούν, παρακολουθώντα αυτή την κριτική που ασκείται από πλευρά κυβέρνηση σε δικαστικέ αποφάσει. Αύριο το πρωί ένα απλό πολίτη έχει μια υπόθεση στο δικαστήριο.
να πάει να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη. Φυσικά και θα πρέπει να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη. Για, είπα και χθες στη Βουλή ότι και οι δικαστές είναι άνθρωποι και κάνουν λάθη. Γι' αυτό ακριβώς το δικονομικό μας σύστημα σε όλα τα επίπεδα απονομής της δικαιοσύνης προβλέπει και δεύτερη κρίση και αναιρετική διαδικασία. Αν πιστεύαμε ότι οι δικαστές έχουν την εκ Θεού φώτιση και βγάζουν μόνο σωστές αποφάσεις, δεν θα είχαμε βαθμούς επανεξέτασης των δικαστικών αποφάσεων. Το ζήτημα όμως είναι να λέμε, να μας λένε σήμερα ότι παρεμβαίνουμε. Σε ποιο επίπεδο παρεμβαίνουμε? Παρέμβαση, επαναλαμβάνω και πάλι, θα ήταν να επηρεαστεί η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρξε. Η δικαιοσύνη παρεμβαίνει στο έργο της κυβέρνησης. Γιατί το ακούσαμε και αυτό από κάποιους παραγωγούς. Δικαιοσύνη... Ότι η δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της ουσιαστικά δημιουργεί προβλήματα στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, η απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας. Υπάρχουν υπουργοί ή κυβερνητικά στελέχη που λένε ή αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην κυβέρνηση. Εσείς πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη κινείται βάσει ενός σεναρίου ή μιας συνωμοσίας κατά Όχι, της κυβέρνησης? Δεν το πιστεύω, σας το λέω ευθέως. Υπάρχουν όμως νομικά θέματα και νομικές απόψεις πάνω στις οποίες εδράζονται αποφάσεις και που μπορεί αυτές οι αποφάσεις να μην είναι σωστές. Εγώ σας είπα προηγουμένως, διαβάστε την κριτική που κάνει ο καθηγητής μου ο Μιχάλης Σταθόπουλος στο Βήμα της Κυριακής για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας όσον αφορά το θέμα της παραγραφής των υποθέσεων οι οποίες ελέγχονται για φοροδιαφυγή. Και θα δείτε ακριβώς εκεί πώς με μια απόλυτα συγκροτημένη επιχειρηματολογία ο ίδιος διαφωνεί σε όλο το μήκος και πλάτος αυτής της απόφασης με τη συγκεκριμένη απόφαση. Βεβαίως είναι άλλο πράγμα, προσέξτε. Η κυβέρνηση τι έχει πει? Ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, όχι ότι δεν θα κρίνονται και δεν θα τοποθετηθεί κάποιος επί μιας αποφάσεως, αλλά θα γίνουν σεβαστές, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσει ο πολίτης. Πάντως... Διότι το καθήκον της πολιτείας είναι ακριβώς αυτό. Να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, και αυτό είναι και το μήνυμα στους πολίτες. Να σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις ακόμα και όταν διαφωνούμε. Και όπου υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης αυτών των αποφάσεων, το δικονομικό μας σύστημα δίνει όλες εκείνες τις δυνατότητες για την επανεξέταση. Πάντως δεν διαφωνείτε ότι δεν είναι το καλύτερο κλίμα αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, αυτό το κλίμα μπορεί να εκτονωθεί. Θα αναλάβετε εσείς κάποιες πρωτοβουλίες για εκτόνωση αυτού του κλίματος? Οι πρωτοβουλίες έχουν από την πρώτη στιγμή αναλυθεί από αυτή την κυβέρνηση και εμπράκτως η κυβέρνηση έχει δείξει την εμπιστοσύνη της στους Έλληνες δικαστές. Να σας θυμίσω, κύριε Παναγιωτοπουλή, ότι όταν ήμουν υφυπουργός αθλητισμού είχαμε νομοθετήσει τη συμμετοχή τακτικών δικαστών στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου εκεί που γινόταν του Κουτρούλιο γάμος. Και βλέπαμε παρανομίες και αποφάσεις οι οποίες προκαλούσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων φιλάθλων. Γιατί αποτανθήκαμε στους Έλληνες δικαστές εκείνη την περίπτωση? Γιατί ακριβώς έχουμε εμπιστοσύνη στο σώμα των τακτικών δικαστών. Και ξέρουμε ότι όποια απόφαση και να πάρουν, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε, ακόμα και αν είναι λάθος μία απόφαση, ξέρουμε ότι οι δικαστές αυτοί θα πάρουν αυτή την απόφαση με βάση τη συνείδησή τους και τους νόμους που υπηρετούν. Βεβαίως, δεν σας λέω ότι και στο σώμα των δικαστών δεν υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ελέγχονται. Αλλά υπάρχουν οι μηχανισμοί στο εσωτερικό της δικαιοσύνης με τους οποίους μηχανισμούς επίορκοι δικαστές, όπως υπήρξαν κατά το παρελθόν, ελέγχονται και ελέγχονται κατά τρόπο αυστηρό. Για τον Ουρουάν, γιατί δεν δέχεστε την πρόταση να κινηθούν οι διαδικασίες στη Βουλή? Την Παρασκευή, ποιες διαδικασίες? Την Παρασκευή συζητείτε, ναι. Συζητείτε στην Ολομέλεια. Γιατί να κάνουμε δεκτή εμείς την εξεταστική? Έχετε καταλάβει ότι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας τρεις φορές όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας έχει καταπέσει, έχει γίνει ερείπιο. Μας λέγανε για τον κόφτη. Το θυμόσαστε. Κόφτης δεν υπήρξε. Μας λέγανε ότι δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση έκλεισε. Μας λέγανε ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και πέφτει η κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτά, αλλά η οικονομία αρχίζει και δίνει σημεία ανάκαμψης. Λοιπόν, μπροστά σε αυτή την ολοκληρωτική αποτυχία του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, κάτι πρέπει να πούν οι άνθρωποι. Και έχουν μεγιστοποιήσει και προσπαθούν να συντηρήσουν ως πολιτικό θέμα
την προτροπή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ένα καταδικασμένο να δώσει στοιχεία, να μιλήσει στη δικαιοσύνη και να μην φοβάται εάν πράξει τα νόμιμα. Και αυτό θέλουν να μας πούνε ότι είναι μέγα πολιτικό ζήτημα. Και δεν κοιτάζουν ότι στην ουσία έχουν γίνει η μάντας μετάβασης στο πολιτικό σκηνικό επιχειρηματικών ισχυρισμών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό είναι το μείζον. Αλλά αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή στην Ολομέλεια. Και επειδή μου δώσατε πάσα, γιατί κλείσαμε το θέμα της δικαιοσύνης, μία ερώτηση σε σχέση με τα ευρύτερα πολιτικά θέματα. Μιλήσατε για την οικονομία. Είσαστε ευχαριστημένοι από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Και πότε θα βγούμε στις αγορές, γιατί έχει γίνει ένα σύριαλ τις τελευταίες ημέρες. Ακούμε από διάφορες πηγές, θα βγει, δεν θα βγει, αναβλήθηκε η έξοδος στις αγορές. Πότε θα βγούμε στις αγορές και πότε τελικά κοιτάξτε, οι πολίτες θα το εισπράξουν αυτό στην τσέπη τους. Ακούστε κύριε Παναγιωτόπουλε, πολιτικές οι οποίες έριξαν τη χώρα στα βράχια και ακολουθήθηκαν επί δεκαετίες δεν μπορούν να διορθωθούν όσον αφορά τα αποτελέσματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών. Η κυβέρνηση τι κατόρθωσε να κάνει? Έκλεισε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πολεμήσαμε και αγωνιστήκαμε να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι εμείς δεν πανηγυρίζουμε για το αποτέλεσμα, αλλά είναι μία βάση για να ξεκινήσουμε επιτέλους να ανακάμψει η εθνική οικονομία. Και στην πορεία της ανάκαμψης να αποδοθούν αυτά που πρέπει να αποδοθούν με κοινωνική δικαιοσύνη στον ελληνικό λαό. Όσον αφορά το θέμα της εξόδου στις αγορές, να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είχε προσπαθήσει ακριβώς για λόγους προπαγάνδας και μόνο να βγάλει τη χώρα στις αγορές το 2014. Και κατά κυριολεξία έφαγε τα μούτρα της. Διότι αυτό το ομόλογο το οποίο είχε θέσει σε διαπραγμάτευση το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Η κυβέρνηση έχει πει δεν πρόκειται να κάνει βιαστικές κινήσεις. Όποτε είναι έτοιμοι και δούμε ότι πραγματικά μπορούμε να βγούμε στις αγορές, όχι για κατανάλωση, ούτε για πανηγύρια. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά μέσα στο καλοκαίρι, αυτό είναι. Αυτό θα το προσδιορίσει το οικονομικό επιτελείο. Μάλιστα. Εγώ έχω υπόψη μου τη δήλωση του Πρωθυπουργού και των συναδέλφων υπουργών οικονομίας και οικονομικών, ότι αυτό θα γίνει με απόλυτη σοβαρότητα, ακριβώς για να μην υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα όπως υπήρξαν κατά το παρελθόν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρειάζεται σοβαρότητα και μεγάλη προσοχή στο χειρισμό αυτών των θεμάτων. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΕΝΑ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Οι πρωτοφανείς για την εποχή.